Το πρώτο μήνυμα το οποίο παίρνουμε μέσα από το δελτίο το οποίο μας στείλατε είναι και η πρώτη πρόταση. Μείωση κατέγραψαν οι κριτικές εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο το 2024. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Το πρώτο εξάμηνο λοιπόν, σε σχέση με το 2023, είχαμε μία μείωση και είχαμε εξαγωγές 365,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 589,5 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε δηλαδή μια μείωση περίπου ακριβώς 38% σε αξία και 20,3% σε ποσότητα. Αν πάμε να δούμε τα νούμερα, αυτό το ποσό που μας λείπει, τα 224,3 εκατομμύρια ευρώ, το 90% αυτινού του ποσού, τα 200 εκατομμύρια ευρώ, είναι η μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου που είχαμε προς Ιταλία και Ισπανία. Τις δύο χώρες δηλαδή που κατά κανόνα εξάγεται το ελαιόλαδο σε χύμα μορφή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι χάσαμε από τα 225 που μας λείπουν, τα 200 προήλθαν από το ελαιόλαδο. Και αυτά τα 200 είναι από τις δύο χώρες. Θεωρώ όμως ότι αν πρέπει να κάνουμε μια σωστή ανάγνωση, επειδή όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το 2023 ήταν για μένα μια χρονιά εξαίρεση. Ήταν μια χρονιά όπου δεν λειτουργήσαν τα πράγματα με κανονικές συνθήκες. Είχαμε την εκτείναξη των τιμών του ελαιολάδου, την πολύ μεγάλη μειωμένη παραγωγή του ανταγωνισμού και έτσι εγώ θεωρώ ότι το 2022 ήταν μια χρονιά κανονικότητας, ήταν μια χρονιά που το ελαιόλαδο είχε μια μέση τιμή, ήταν και μια χρονιά που είχαμε σπάσει τα ρεκόρ μέχρι τότε. Αν το συγκρίνουμε το εξάμηνο του 22, έχουμε μια αύξηση 8%. Αν το συγκρίνουμε το 23, έχουμε μια μείωση 38%. Τώρα, ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό, εγώ κάνω τη σκέψη. Θα τα ακούω σκεπτική. Ναι, όχι, όχι. Σκέφτομαι το εξής. Φαίνεται ότι το λάδι είχε τις μεγαλύτερες απώλειες. Ήταν η ακρίβεια, ήταν οι δύο άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, οι οποίες έπαιξαν το δικό τους το παιχνίδι, έχουν τη δική τους την αγορά και ξέρουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πώς το παιχνίδι αυτό παίζεται και στην Ιταλία, όπως επίσης και στην Ισπανία. Υπάρχει η ελπίδα, ας πω τη λέξη αυτή, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Υπάρχει ελπίδα ή διαφαίνεται η ελπίδα να αλλάξει αυτό το κλίμα? Να σας πω, το 24, σημειώστε σήμερα την ημερομηνία, 10 Οκτωβρίου, όταν θα βγάλουμε τα στοιχεία του έτους στις αρχές του 25, σας λέω από τώρα ότι θα είναι με αρνητικό πρόσημο σε σχέση με το 23. Το ότι η πτώση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, δεν θα είναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε όχι με βεβαιότητα, γιατί πάντοτε υπάρχουν συνθήκες οι οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις 100%. Γιατί υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει το κομμάτι του ανταγωνισμού, γιατί είμαστε σε μια αγορά που δεν κινούμαστε μόνοι μας, όπως είπατε σωστά. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι αυτοί που οδηγούν το παιχνίδι των εξαγωγών του ελαιολάδου. Σίγουρα λοιπόν με τις δεδομένες συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που θεωρητικά είναι μια καλύτερη χρονιά από πέρυσι, όχι η καλύτερη, αλλά μια καλύτερη χρονιά με μια μέση ποιότητα από ό,τι συζητάμε τώρα με τους παραγωγούς και τους τυποποιητές, θα υπάρχει καταγεγραμμένη μείωση, αλλά δεν θα είναι στο 38%. Αν βοηθήσουν λίγο και οι άλλοι κλάδοι, ίσως να έχουμε, εγώ θα έλεγα, αν περάσουμε το 2022, θα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Τώρα κύριε Γκλαμπούκη, μόνο το λάδι ή από μόνο το λάδι δεν παρουσιάζει πτωτική πορεία. Έχουμε και άλλους κλάδους και είναι, μου φαίνεται περίεργο που και οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν αυτή την πτωτική πορεία. Και πάλι τι, και πάλι με παιχνίδια της αγοράς και πάλι η ακρίβεια, τι? Όχι, επειδή οι υπόλοιποι κλάδοι είναι μικροί, αν εξαιρέσουμε τον κλάδο των χημικών και πλαστικών που είναι σταθερά στο 25% και τα τρόφιμα 60 και 25-85, το υπόλοιπο 15% που πάει σε 4-5 κλάδους, είναι μικρά τα νούμερα. Εκεί δεν είναι θέμα παιχνιδιών της αγοράς. Είναι θέμα αν χαθεί μία αγορά, μπορεί να αλλάξει αμέσως το νούμερο. Δηλαδή, έχουμε μία μείωση 9,3 κλωστοϊφαντουργία και ένδυση, που είναι ένα μικρό μερίδιο. Στις μηχανές και στις συσκευές έχουμε μια αύξηση 77%. Δεν άλλαξε ξαφνικά η αγορά. Κάποιος από τους εξαγωγείς μας τα προϊόντα των μηχανών και συσκευών κέρδισε δύο αγορές, δύο μεγάλους πελάτες και έχουμε αυτή την αύξηση.
Άρα δεν έχουμε τα παιχνίδια τα χρηματιστηριακά που έχουμε στο κομμάτι του λαδιού. Αν πάμε στην κατηγορία των τροφίμων και ποτών που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών μας, που είναι το 65%, ναι, εδώ θα δούμε. Ναι, γιατί είναι και τα κυπευτικά στη μέση, ναι, βέβαια. Είναι τα ψάρια, τα θαλασσινά, είναι βέβαια. Τα κυπευτικά, που εκεί είχαμε μια μείωση 23%. Χάσαμε δηλαδή περίπου στα 3 εκατομμύρια μια αγορά, μια αλλαγή κάποιων κλιματικών συνθηκών, μια παραγωγή που δεν προβλέφθηκε να πάει καλά. Τα ψάρια είχαν, βλέπετε, είναι 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν ένας πάρει ένα πελάτη με 500.000 ευρώ, αμέσως αυτό είναι 10% αύξηση. Στην κατηγορία των αυτοποιημάτων, 6,7 εκατομμύρια ευρώ, που ανεβαίνει σιγά σιγά, τσιμπάει αυτή η κατηγορία, είχαμε μια αύξηση 3,1. Και με πολύ μικρότερα ποσοστά έχουμε τα φρούτα, τα νερά, τα αναψυκτικά, το κρασί, τα γαλακτοκομικά και το μέλι. Κατηγορίες που περιμέναμε να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, που όμως δεν έχουν, που μέσα στο μυαλό μας θεωρούμε ότι κάνουμε μεγάλα νούμερα, δεν είναι πραγματικότητα. Δηλαδή στα νερά και στα αναψυκτικά που γίνεται προσπάθεια από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάρουμε τα μερίδια που μας αναλογούν και που οι αγορές το επιτρέπουν, διότι το νερό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι περιζήτητο πλέον. Και ακολουθεί ο κλάδος του κρασιού, που και αυτός ακόμη έχει δρόμο μπροστά του, σημαντικές οι προσπάθειες από το δίκτυο, αλλά δεν είναι τα νούμερα τα οποία ακόμη θέλουμε. Τα γαλακτοκομικά, που η γραβιέρα δεν έχει πάρει τη θέση που της αξίζει, και το μέλι, το οποίο εκεί είναι τα φαινόμενα του ανταγωνισμού που είναι πάρα πολύ έντονα, με πολύ χαμηλές τιμές από ανταγωνίστερες χώρες. Όσοι κάνουν εξαγωγές στο μέλι, πραγματικά πιστέψτε με, δίνουν πάρα πολύ κόπο και αγώνα για να μπορέσουν να σταθούν. Όταν λέτε δεν έχουμε πάρει το μερίδιο που μας αξίζει ή δεν έχει αναγνωριστεί η αξία των δικών μας προϊόντων, η δική σας η ταπεινή εκτίμηση ποια είναι, ποια μπορεί να είναι η αιτία δηλαδή σε όλο αυτό, η δική μας η διαχείριση, αν θέλετε, στον τρόπο που περνάμε προς τα έξω το μήνυμα για τα δικά μας προϊόντα, διαφημίζουμε τα δικά μας προϊόντα, γιατί για την ποιότητα δεν θέλει να βάλει το μυαλό μου ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει? Όχι, δεν συμβαίνει με την ποιότητα, ας πούμε για το κρασί. Το κρασί τα τελευταία 10 χρόνια όντως έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες από τους ηνοποιούς μας, νέα ηνοποιία, νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, άλλαξε ο τρόπος παραγωγής, μπήκαν νέες ποικιλίες, ανακαλύφθηκαν οι γηγενείς ποικιλίες και βγήκαν μπροστά. Ναι, αλλά όμως πριν από 15-20 χρόνια που είχαμε τα χύμα προϊόντα, τις ρετσίνες, που εντάξει εμείς δεν είχαμε, αλλά είχαμε προϊόντα τα οποία δεν ήταν υπολείποτα πάρα πολύ του ανταγωνισμού. Αυτό είχε δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα, η οποία τα τελευταία χρόνια προφανώς κερδίζει έδαφος, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα βήματα που γίνονται. Και εδώ ο ανταγωνισμός και οι χώρες που πατακτούν τα μεγάλα μερίδια είναι παραδοσιακές χώρες που για πολλά χρόνια πρωτοστατούν, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι οι νέες χώρες, η Νέα Ζηλανδία, η Αφρική, η Αυστραλία, η Χιλή. Χώρες που μπήκαν και αυτές στο παιχνίδι. Άρα ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Σίγουρα τα προϊόντα μας πλέον έχουν μια πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εξακολουθούν όμως να είναι ακριβά λόγω του μικρού όγκου της παραγωγής, του μικρού κλήρου, και έτσι πάμε σε πιο νης, σε πιο εξειδικευμένες και μικρές, αν θέλετε, κατηγορίες αγορών, προσπαθώντας να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί με βάση την τιμή. Γιατί διαφορετικά, αν ρίξουμε την τιμή, δεν θα έχουμε την ποιότητα, το μέλι μας. Αυτό είναι ένα μέλι το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αλλά είμαστε ακριβοί ακόμη. Γιατί είναι λίγοι αυτοί που εγχειρούν στο κομμάτι των εξαγωγών, δίνουν ένα μεγάλο αγώνα, και όταν είσαι απέναντι την Κίνα, τη Βουλγαρία με τιμές οι οποίες είναι πραγματικά απίστευτα χαμηλές, το παιχνίδι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών δεν είναι όπως ήταν πρώτα, υπάρχει μια κρίση γενικότερα και στην Ευρώπη αλλά και στο παγκόσμιο περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μονόδρομος να ψάξουν φθηνότερα προϊόντα. Όπως έγινε και με το λάδι, που η περσινή τιμή καλή μεν για τους παραγωγούς, όμως για τους τυποποιητές και για τον καταναλωτή ήταν αποτρεπτική. Και γι' αυτό έφυγε κόσμος από το λάδι. Και τώρα κάνουμε αγώνα που η τιμή πάει σε μια πιο ορθολογική, θα έλεγα, βάση. Πρέπει να ξανακάνουμε αγώνα για να κερδίσουμε αγορές τις οποίες χάσαμε. Μάλιστα.
Ελπίζω να τα καταφέρουμε σε αυτό τον αγώνα για να ξαναβρεθούν τα προϊόντα μας, και δεν λέω μόνο για το λάδι, αν και είναι πάνω πολύ ψηλά, και για τα υπόλοιπα προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, γιατί εκεί το θέμα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Κύριοι αγοραστές κριτικών προϊόντων, είναι ποιες? Θα σας πω εδώ πάλι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή και να το δούμε όχι εμείς που κάνουμε τώρα αυτή την ανάγνωση, να το δούνε οι εξαγωγείς μας. Οι κύριοι αγοραστές, οι κυριότερες αγορές είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Αμερική, η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Αυστρία. Αυτές οι αγορές είναι οι ίδιες με τις αγορές των τροφίμων και ποτών, αν εξαιρέσει κάποιος την Ολλανδία που είναι σε χαμηλότερη θέση και την Ισπανία που έχει μπει μέσα. Τι θέλω να πω? Ότι παραδοσιακά, εδώ και πολλά χρόνια, αυτές είναι οι αγορές μας. Όμως υπάρχουν αναδυόμενες αγορές. Υπάρχουν οι λεγόμενες τρίτες χώρες που περνάνε σε φάση ανάπτυξης, που περνάνε σε φάση αλλαγής διατροφικών προτύπων, που περνάνε στην αναζήτηση πλέον διατροφής, καλύτερης διατροφής σε σχέση με το παρελθόν, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές. Πρέπει ο εξαγωγέας, για να μπορέσει να έχει τη λεγόμενη διασπορά κινδύνου και να μην μένει παραδοσιακά σε αυτές τις αγορές, να στρέψει τη ματιά του σε αυτές τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Όταν η διασπορά του κινδύνου μειωθεί και αυξηθεί η πίτα, τότε θα έχουμε αύξηση χωρίς να έχουμε αλλαγή του προϊοντικού μας οπλοστασίου, που δεν αλλάζει χρόνια, είναι τα ίδια τα προϊόντα που παράγει η Κρήτη. Δεν βλέπουμε καινούργια προϊόντα πέραν από το αβοκάντο στα Χανιά. Δεν βλέπουμε καινούργια προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε λίγο την οτροπία και να στραφούμε σε νέες αγορές. Καλή η Γερμανία, καλή η Αμερική, καλή η Αυστρία, η Κύπρος, η αδερφή μας. Πάμε, βλέπετε όμως ότι όλες αυτές οι χώρες, αν εξαιρέσει κάποιος τις ΗΠΑ, είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη χώρα δεν υπάρχει μας. Εκεί είναι μια ευκαιρία η οποία θέλει κόπο, θέλει μεγάλο χρόνο, υπομονή, αλλά αυτή είναι που θα δώσει τη διαφορά διαχρονικά. Μην περιμένουμε σε μία ή δύο χρονιές να αλλάξει κάτι. Γιατί οι Ιταλοί που είναι στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, ή στη Μαλαισία, ή στη Τζακάρτα, στην Νότια Ανατολική Ασία, το ακούγεται μακρινό, αλλά εκεί κάθε περιοχή 300-400 εκατομμύρια κατοίκους. Με κύρια, αν θέλετε, εθνικότητα, θρησκευτική εθνικότητα, είναι μουσουλμάνοι. Έχουν ένα διατροφικό τρόπο που μοιάζει με το δικό μας, προϊόντα που είναι κοντά σε μας. Και δεν τις έχουμε αγγίξει αυτές. Αλλά δεν αγγίζονται με μια μεμονωμένη προσπάθεια. Θα πάω εγώ να εξάγω λάδι στη Μαλαισία, στην Τζακάρτα, ή να στείλω το μέλι ή το κρασί. Θέλει χρόνο, τρόπο, στρατηγική και πολλή προσπάθεια. Αν αυτό το καταφέρουμε στα επόμενα 10 χρόνια, τότε πιθανόν να είμαστε όλοι καλά εδώ και να τα ξαναλέμε, να δούμε και κάποιες χώρες να μπαίνουν μέσα στη δεκάδα και να μην είναι παραδοσιακά οι. Μάλιστα. Τώρα, το πώς φτάσαμε από την κορυφή να κάνουμε αυτή τη βουτιά, θα μου πείτε, εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Μέσα σε αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι στιγμής φαίνονται πράγματα, και για τις δικές μας τις ευθύνες, και για τις πολιτικές, και για τις κρίσεις, και για όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έχουν παίξει το δικό τους το ρόλο. Δεν έχω τι να πω, μακάρι πραγματικά, διότι νομίζω ότι στα δικά μας τα προϊόντα αξίζουν επειδή έχουν να κάνουν με την ποιότητα, να το πω πάρα πολύ απλά, νομίζω ότι αξίζει μια καλύτερη τύχη. Αξίζει, είμαστε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Πριν από 10 χρόνια μιλούσαμε για 200 εκατομμύρια και 250 εκατομμύρια. Επανέρχομαι και λέω ότι το 2022, που εγώ το θεωρώ ως βάση που φτάσαμε τα 682 εκατομμύρια ευρώ, βλέπουμε ότι σε μια φάση 15 ετίας έχουμε τριπλασιάσει τις εξαγωγές μας. Ήταν το 23 τα 885, αγγίξαμε το 1 δις. Ας προσπαθήσουμε να το βάλουμε ως στόχο, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η μη κανονικότητα που υπήρχε πέρυσι, που σημαίνει ότι να αυξήσουμε γενικότερα τις εξαγωγές μας και σε όλα τα προϊόντα και να διεκδικήσουμε μερίδια σε χώρες που μπορούμε, λόγω της ποιότητας αλλά και της επιμονής που πρέπει να έχουμε. Με την μη υπομονή, αποτελέσματα δεν έρχονται, κυρία Βουλγεράκη. Δεν είναι οι αγορές στρεφόμενες όλες ως επίκεντρο του κόσμου την Ελλάδα. Υπάρχουν ισχυροί ανταγωνιστές, τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο τιμών. Άρα θέλουμε διαχρονική στήριξη από την πολιτεία, που εκεί υπάρχουν πολλά θέματα, διαχρονική επιμονή του εξαγωγέα, καλύτερη γνώση, καλύτερες συνθήκες παραγωγής, νέες ματιές, βελτιώσεις των υποδομών μας, νέες καλλιέργειες,
να χρησιμοποιήσουμε νέα εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα. Υπολοιπόμεθα του μεγάλου κλήρου, έχουμε μικρό κλήρο, έχουμε εξωτερικούς παράγοντες που μας επηρεάζουν. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δούμε, όπως επενδύσεις καινούργιες στο κομμάτι της τεχνολογίας, της καινοτομίας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, άρα και καλύτερες τιμές, αφού δεν έχουμε τους μεγάλους κλήρους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες, για τις πληροφορίες, για την ενημέρωση. Τα καλύτερα εύχομαι. Και εμείς το ίδιο σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας δίνετε πάντα. Καλά να είστε, κύριε Καλαμπόκη. Γεια σας. Εσείς, καλημέρα.